Κομβική σημασία για την επόμενη μέρα στην αγροτική οικονομία τη Κρήτη χαρακτηρίζεται η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψη, μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Χθες το βράδυ, στο πλαίσιο ενημερωτική εκδήλωση τη Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Ηράκλειο, παρουσιάστηκαν εκτενώς οι άξονες, οι προϋποθέσεις ένταξης και οι χρηματοδοτικές δυνατότητες, με όλες τις ενδείξεις να συνηγορούν πως οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος μπορούν να αξιοποιηθούν στο έπακρο για την Κρήτη, δίνοντας νέα πνοή στην αγροτική οικονομία. Ανάμεσά τους και η πολύ αναμενόμενη αναμπέλωση, που έπειτα από 11 και πλέον χρόνια φαίνεται να περνά από τη θεωρία στην πράξη. Ανοίγει ο δρόμος για το αγροτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, που εκτιμάται πως θα δώσει και στους αγρότες της Κρήτης νέα όπλα στη μάχη του εξυγχρονισμού, προκειμένου πιο ανταγωνιστικοί να βελτιώσουν τη θέση τους στο σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στον κύκλο των ενημερώσεων που άνοιξε εχθές από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Ηράκλειο, κατέστη σαφές πως πρόκειται για μια χρυσή ευκαιρία που το νησί καλείται να εκμεταλλευτεί στο έπακρο. Η προκήρυξη προβλέπεται να ξεκινήσει με το πρώτο κομμάτι, τα 185 εκατομμύρια, το Γενάρη, όπου θα περιλαμβάνει επενδύσεις στην τυποποίηση και μεταποίηση, όπου εκεί θα συμμετέχουν και συνεταιριστικές οργανώσεις και ιδιωτικές οργανώσεις. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει δεύτερη προκήρυξη για 100 εκατομμύρια επιδοτήσεις που αφορούν σχέδια, συλλογικά σχέδια βελτίωσης, που και εκεί προηγούνται οι συνεταιριστικές οργανώσεις, αλλά και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν σχέσεις συμβολιακής γεωργίας με αγρότες, με μονωμένους αγρότες. Αφορά οποιονδήποτε ασχολείται ενεργά και ουσιαστικά με τον τομέα της αγροδιατροφής, είτε είναι στον πρωτογενή τομέα, είτε είναι στο δευτερογενή τομέα, είτε είναι ακόμα και στον τριτογενή τομέα του τουρισμού. Και το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό που συζητιέται πάρα πολλά χρόνια, πώς αυτοί οι τρεις τομείς θα ενωθούν για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάτι καινούριο, ένα νέο προϊόν, να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στους βασικούς πυλώνες του προγράμματος εντάσσονται επενδύσεις που εκτιμάται πως μπορούν να αξιοποιηθούν ιδανικά επικριτικού εδάφους, παντρεύοντας τον τουρισμό με τον αγροτικό κλάδο, δίνοντας όθηση στην ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και κίνητρο για την επόμενη μέρα στην κτηνοτροφία. Πιο συγκεκριμένα, αφορούν στον τομέα τυποποίησης, μεταποίησης, στις συνεργασίες πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, στον αγροτουρισμό, τη γενετική βελτίωση των ζώων και την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, που περιλαμβάνει και την περιβόητη αναμπέλωση, που επιτέλους έπειτα από χρόνια φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Δύο καλλιέργειες θα μπουν στο κομμάτι, σαν αρχή, στο Ταμείο Ανάκαμψης, που αφορά την αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Μιλάμε για την επιτραπέζια. Για τα επιτραπέζια σταφύλια, γιατί ήδη τρέχει ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης ιναμπέλων. Τα επιτραπέζια σταφύλια συμπεριλαμβάνουν και τη σταφίδα μας. Επομένως, το πρόγραμμα αυτό θα ξεκινήσει μέσα στο 2022, θα εφαρμοστεί στο 2022 και θα έχει ένα βάθος χρόνου μέχρι και το 2025. Εκπρόσωποι συνεταιρισμών από ολόκληρη την Κρήτη συμμετείχαν στην ενημερωτική εκδήλωση. Στο πλευρό των αγροτών, σε αυτή τη νέα μεγάλη πρόκληση, η Τράπεζα Πειραιώς, με κορυφαία στελέχη της να δίνουν το παρόν, παρουσιάζοντας και αναλύοντας εκτενώς τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και υλοποίησης των επενδύσεων που παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι δράσεις που αφορούν στην αγροδιατροφή στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουν σημαντικές επιχορηγήσεις της τάξης του 50%. Φαίνεται με βάση το σχεδιασμό που υπάρχει από το Υπουργείο ότι θα συντονιστούν από συνεργατικά σχήματα, γι' αυτό άλλωστε και η πρωτοβουλία ενημέρωσης είναι προς τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν από τους συνεταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγών οι συγκεκριμένοι πόροι. Με το πρόγραμμα ανάκαμψης της αγροτικής οικονομίας να ανοίγει μέσα στο 2022, εκτιμάται πως η Κρήτη έχει τις προϋποθέσεις να κυριαρχήσει δυναμικά σε απορρόφηση κονδυλίων και σε επενδυτικά σχέδια.